Ερντογάν κατά πάντων, ανήμερα της επετείου του αποτυχημένου τουρκικού πραξικοπήματος. Άλλη μια επίδειξη δύναμης από τον Νεοσουλτάνο προκειμένου να στείλει το ξεκάθαρο μήνυμα ότι αυτός κάνει κουμάντο, με τα ενεργειακά να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα. Τα γεωτρύπανά μας Φατίχ και Γιαβούς και το ερευνητικό μας Μπαρμπαρός συνεχίζουν τις δραστηριότητές τους στην περιοχή παρά τις απειλές. Δίπλα στα πλοία είναι το πολεμικό μας ναυτικό και η αεροπορία μας. Στο στόχαστρό του για άλλη μια φορά οι Βρυξέλλες. Βγήκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι λέει, θα επιβάλλει κυρώσεις. Επίβαλε τις κυρώσεις σου. Μα συγχωρείτε πολύ. Εσείς ούτε μια φορά δεν υπερασπιστήκατε τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων. Θα διατηρήσουμε αυτή τη στάση μέχρι τέλους. Ενώ θυμήθηκε και τον γερουσιαστή Ρόπερτ Μενέντες και το νομοσχέδιό του για άρση του εμπάργου όπλων στην Κύπρο. Είναι εχθρός της Τουρκίας. Μια άμετρη απειλή για τις σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ. Εγώ πιστεύω πως ο κύριος Τραμπ δεν θα μπει σε αυτό το παιχνίδι. Τις πολεμικές αχές των προηγούμενων 24 ώρων συνέχισε ο ηγέτης του κόμματος των Κρίζων Λύκων. Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Fransa ve hatta bazı Körfez ülkeleri Akdeniz'de cirit atarken Türkiye'ye ne geziyorsun oralarda demek, vazgeç bu işten diye dayatmalarda bulunmak pişkinliktir, utanmazlıktır. Την ίδια ώρα, ο τουρκοκυπριακός τύπος φαίνεται να υιοθετεί τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν ότι το γεωτρύπανο Φατίχ εντόπισε κοίτασμα που φέρεται να φτάνει τα 170 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Χαρακτηριστικό το δημοσίευμα της Κυπρής Πόστασή με τη φωτογραφία του τουρκικού γεωτρύπανου. Διπλωματικές πηγές επιβεβαιώνουν. Κάτι βρήκε το Φατίχ. Και επικαλείται υψηλόβαθμη πηγή που δεν απέκλεισε σύντομα να υπάρξει για το θέμα ανακοινωθέν από την Άγκυρα. Στις πληροφορίες που μεταδόθηκαν κάνει αναφορά και η εφημερίδα Αφρικά.